Καλό μεσημέρι, κυρία Νασιοπούλου. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, και ακόμη ένας κλάδος στο δρόμο. Έλεγα και χθες ότι ο κύριος Χατζηδάκης θέλει να σας μειώσει το μισθό γιατί ζείτε πλουσιοπάρουχα οι εκπαιδευτές της ιδιωτικής παιδείας, της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σωστά. Αστείο είναι αυτό. Τι άλλο σε να κάνω. Σε καμία περίπτωση δεν ζούμε πλουσιοπάρουχα. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το ειρωνεύομαι, γι' αυτό το λέω ειρωνικά. Για πείτε μας τι ακριβώς θέλει να κάνει. Χθες η κυβέρνηση κατέθεσε μια τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και των Κοινωνικών Υποθέσεων, ναι, που έχει αυτό τον προκλητικό τίτλο «Δουλειές ξανά», ναι, ναι, και επί της ουσίας προβλέπει τη λειτουργία των φροντιστηρίων τις Αργίες και τις Κυριακές. Ναι. Για μας αυτό δεν είναι κεραυνό συνεθρία, με την έννοια ότι όσο το πεδίο των επιχειρηματικών ομίλων και της κερδοφορίας τους αυξάνεται, ναι, αυξάνεται ο ανταγωνισμός τους και οι κυβερνήσεις έχουν φροντίσει να δίνουν εργαλεία για να χτυπούν τα ωράρια και το σταθερό χρόνο εργασίας σε μια σειρά από κλάδους, που τώρα έρθει και η σειρά μας. Δηλαδή, είναι το ίδιο που συμβαίνει στον επιστημισμό, είναι το ίδιο που έχει συμβεί στο εμπόριο που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Και για να μην πάμε και πολύ μακριά, είναι και το ίδιο που προβλέπεται με τον νόμο Κεραμέως, mm-hmm, που απελευθέρωσε τα ωράρια λειτουργία στα ιδιωτικά σχολεία στην απογευματινή ζώνη. Βέβαια, η συγκεκριμένη τροπολογία είναι και φωτογραφική για την περίπτωση των φροντιστηρίων. Ναι. Ουσιαστικά βάζει τη βούλα του νόμου σε μια κατάσταση που ήδη υπάρχει, ναι, που την επιβάλλουν οι φροντιστές και επί της ουσίας βάζει πλάτη στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων. Αυτό που είναι τώρα επίσης σημαντικό είναι ότι ναι μεν εσείς μπορεί να δουλεύετε Αργίες και Κυριακές, γιατί τα φροντιστήρια θα πούνε ότι έρχονται πανελλαδικές και πρέπει αυτό και τα παιδιά και όλα αυτά θα βρουν ένα επιχείρημα να καλούν τους εργαζόμενους να εργαστούν Αργίες και Κυριακές. Έχω την εντύπωση, αν το ξέρω καλά και αν το διάβασα καλά, ότι αυτό θα είναι χωρίς αμοιβή. Στην πραγματικότητα ναι. Στην πραγματικότητα ναι. Να πω όμως εδώ ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν πέρα από διαγωνίσματα ή από κάτι έκτακτο που μπορεί να συμβεί, μας καλούν σε ενημερώσεις γονέων, σε meetings και σε μια σειρά άλλων που κατά τη γνώμη τους είναι υποχρεώσεις μας, ναι, στις ώρες του Σαββατοκύριακου ή σε Αργίες ή οποτεδήποτε μέσα στην εβδομάδα, ακόμη και βραδινές ώρες γίνονται meetings φροντιστηρίων, ειδικά τώρα μέσω του διαδικτύου, ας πούμε, και μέσω Skype κτλ. Ναι. Αυτές οι ώρες εργασίας κατά κανόνα δεν δηλώνονται, ούτε αμείβονται, ούτε κάνουμε προσάξιση. Και αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η τροπολογία ανοίγει και άλλον αυτό το δρόμο. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, χωρίς αμοιβή, με έναν τρόπο, ας το πούμε, εθελοντικά. Υπήρχε και κινητοποίηση από εσάς, σωστά. Ναι. Χθες καλέσαμε μετά από κάλεσμα του σωματείου μας, έγινε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή. Ναι. Από τα σωματεία του κλάδου κατατέθηκε κοινό ψήφισμα προς όλα τα κόμματα και τον πρόεδρο της Βουλής. Ναι. Προφανώς απαιτούμε να αποσυρθεί αυτή η κατάπτυστη τροπολογία και είμαστε αποφασισμένοι να την αφήσουμε στα χαρτιά. Να καταργηθούν και οι διατάξεις που προβλέπουν την τηλεεκπαίδευση. Ναι. Γιατί εδώ έχει μια σημασία να πούμε ότι κάτι τέτοιο είναι αφόρητο ακόμη και για τους μαθητές. Γιατί ξέρετε, δεν είναι τυχαίο πως τα δημόσια σχολεία δεν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα ούτε τις Αργίες. Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί η δουλειά μας είναι απαιτητική και είναι και ευαίσθητη, γιατί έχουμε στα χέρια μας τη μόρφωση των παιδιών. Άρα με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο εντατικοποιείται η δική μας η δουλειά, αλλά είναι πέρα για πέρα αντιπαιδαγωγική. Άμα δούμε δηλαδή και σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν περάσει και έχουν κάνει το δημόσιο σχολείο κυριολεκτικά εξεταστικό κέντρο, ναι, ξέρετε, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, την τράπεζα, mm-hmm, θεμάτων, ναι, ναι, την εισαγωγή στα πρότυπα, που είναι ζητήματα που τα θίγουν και οι ίδιοι οι μαθητές ως αλλαγές που στην πραγματικότητα τους εξοντώνουν, τους εξαντλούν και παίρνει ταυτόχρονα και ουρές πελατών στα φροντιστήρια. Άρα, ούτε οι μαθητές θα έχουν κουράγιο και μυαλό, ας πούμε, να πάνε να δώσουν εξετάσεις χωρίς επί της ουσίας να έχουν ξεκουραστεί και με φροντιστήριο 7 μέρες τη εβδομάδα, αυξάνεται τις υποχρεώσεις δηλαδή σε ακραίο βαθμό, αλλά ταυτόχρονα εντατικοποιεί τη δουλειά μας πολύ και σε εμάς που δουλεύουμε στα φροντιστήρια. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι διέξοδος για κάτι τέτοιο, για τους εργαζόμενους, είναι η διεκδίκηση κλαδικής σύμβασης, όχι μόνο για το κομμάτι των μισθολογικών που με ρωτήσατε στην αρχή, άρα και για το σταθερό ωράριο, για μια σειρά θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν τις ώρες εργασίας μας, το πότε αυτές γίνονται, ποιες ώρες δηλαδή θα είμαστε διαθέσιμοι για δουλειά, να ασφαλίζονται, να πληρώνονται
Γιατί ξέρετε, έχουν, οι φροντιστές έχουν κάνει μότο, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια με την τηλεεκπαίδευση και την πανδημία και μια σειρά κενών που υπάρχουν στα σχολεία και στις ανάγκες των μαθητών, έχουν κάνει μότο το καμία ώρα χαμένη. Και αυτό απαιτούν να γίνει, επειδή εμείς θα σκορπάμε ώρες, μέρες και εβδομάδες από το χρόνο μας, χωρίς ανάπαυση και χωρίς ζωή επί της ουσίας. Και εμείς και οι μαθητές. Κύριε Νάσιοπούλου, να ρωτήσω κάτι. Επειδή σε λίγο θα έχουμε δημόσια σχολεία με χορηγούς και θα είναι τα καλά και τα κακά σχολεία, πιστεύετε ότι αυτός είναι και ένας τρόπος για να οθήσουν τα παιδιά στα φροντιστήρια να τα οδηγήσουν στην ιδιωτική παιδεία? Βέβαια, αυτό προσπάθησα να σας πω και πριν, ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Είναι ένα νομοσχέδιο που πατάει ακριβώς και εξυπηρετεί τις ανάγκες των φροντιστών. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τους μαθητές και τις ανάγκες τους, ούτε την αγωνία των γονιών τους που αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στη τσέπη από την αγωνία που φυσιολογικά τους δημιουργείται, γιατί βγαίνουν τα παιδιά τους σε μια αρένα ανταγωνισμού ουσιαστικά από την πρώτη γυμνασίου, από την έκτη δημοτικού με τα πρότυπα και στη συνέχεια στις υπόλοιπες τάξεις, αλλά και στο Λύκειο με την Τράπεζα Θεμάτων και τον κόφτη των Πανελληνίων στο τέλος. Αυτό στρέφει, εννοείται, πελατολόγιο στους φροντιστές. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σιωπούλου. Θα ήθελα μονάχα να πω ότι λόγω αυτής της κατάστασης καλούμε και σε έκτακτη συνέλευση του σωματείου μας την Κυριακή, μεθαύριο 17 Απρίλη, στο Μουσείο Μακρονήσου στις 11 η ώρα το πρωί. Και εννοείται ότι καλούμε κάθε εργαζόμενο να συμμετέχει, γιατί αυτό για εμάς είναι πραγματικά αιτία πολέμου. Και δεν σκοπεύουμε να το αφήσουμε να περάσει. Τι ώρα την Κυριακή? Την Κυριακή στις 11. Αυτός είναι μια άμεση απάντηση σε σχέση με αυτό και προφανώς θα μπει και ένας σχεδιασμός που θα κλιμακωθεί με την απεργία της Πρωτομαγιάς. Μάλιστα. Και σε συντονισμό με τα άλλα σωματεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ.